κλειμένη απόφαση της κυβέρνησης να φέρει στην Κρήτη 2.000 μετανάστες, ενώ έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να υλοποιηθεί η β' φάση, όπως μας έλεγαν, αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία επιδεικνύουν στο θέμα αυτό. Αυτή λοιπόν η προχειρότητα είναι που μας δείχνει σε εμάς του Δημάρχου να εκφράσουμε την αγωνία μας το πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός. Γι' αυτό ζητήσαμε να γίνει σύντομα, άμεσα, η σύγκληση της Ολομέλειας ΠΕΤ προκειμένου να πάρουν αποφάσεις. Προσωπικά, ως Δήμαρχο Αποχωρών, είχα φέρει το θέμα πριν ένα χρόνο περίπου, όπου αποφαθήκαμε ότι ο Αποχώρνας δεν ενδείκνεται για τέτοιου είδους δομές. Και μάλιστα δομές 300 και 500 ατόμων, όπου κάτω από προχειρότητα δημιουργούν τις συνθήκες γκέτο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρόσφατα, μία μελέτη ανέδειξε ότι ο τόπος προορισμού, που είναι πρώτος προορισμός στα Χανιά, τουριστικός προορισμός, είναι η ασφάλεια του τόπου μας. Η ασφάλεια δηλαδή που παρέχουμε στους επισκέπτες του τόπου μας. Και λέω εγώ, εάν δημιουργηθούν τέτοιες μεγάλες δομές των 300 ή 500 ατόμων σε τουριστικές περιοχές, σε αστικοποιημένες περιοχές, αυτή η ασφάλεια δεν διακυβεύεται. Είναι ένα ζητούμενο. Και πόσο μάλλον όταν αυτό το ζητούμενο έρχεται κάτω από αυτή την προχειρότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε όλη ευθύνη και δεν είναι θέμα το πώς θα ηγηθούμε τη κοινωνία και να λύσουμε ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο το δημιούργησαν δυστυχώς οι ισχυροί της γης, αφού ξεπλήρησαν τους λαούς από τους τόπους τους. Και έρχονται πάλι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας να κλείσουν τα δικά τους σύνορα και να μεταφέρουν το πρόβλημα που ήδη δημιούργησαν στη χώρα μας. Και από την άλλη μεριά η κυβέρνηση να το μεταφέρει στους δημάρχους, χωρίς να υπάρχει ανάλογο σχεδιασμό. Προσωπικά έφερα στην σύγκληση των δημάρχων και του αντιπεριφερειάρχη και των βουλευτών σήμερα μια συγκεκριμένη πρόταση. Και είπα, από τη στιγμή που και εμείς είμαστε έσπλαχνοι, το έχουμε δείξει οι δημάρχοι κατά την έλευση λάθρων μεταναστών αλλά και προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή μας, έμπρακτα το έχουμε δείξει αυτό, γιατί λοιπόν δεν κάνουμε και μια άλλη σκέψη, πώς λοιπόν θα αποφύγουμε αυτό το γκέτο. Δώσαμε λοιπόν ένα λύση λέγοντας ότι αν κάποιος γυρίσει στον ορεινό όγκο την ενδοχώρα του νομού μας, θα δει ότι η ενδοχώρα πάσχει από εργατικά χέρια. Προκειμένου λοιπόν να έχουμε ανθρώπους παραπεταμένους και παραμελημένους, θα έλεγα, κάτω από άθλιες συνθήκες να προσπαθούν να επιβιώσουν, ζητώντας ελεημοσύνη, γιατί δεν τους δίνουμε δυνατότητα να εργαστούν στην ενδοχώρα, ούτως ώστε μέσα από μια επιδοτούμενη εργασία ή μέσα από επιδοτούμενους τους ίδιους εργοδότες να μπορέσουν να προσφέρουν και να αναδείξουν τα χωριά τα οποία αρμοποιούν.